Μπεγκόγκοφ, Ατανάσοφ. Η πάσα είναι κάθετη, να δω την επιλογή εδώ, το σούτ, οριζόντιο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Ανδρίκ. Για τον ακρίβεια πρώτος είναι ο Παπαδόπουλος, ανάποδο το είπα. Και δεύτερος είναι ο Αναστασιάδης. Νικολόφ, φέρει την μπάλα ο Τανάσοφ σε ένα χώρο, εδώ είναι ο Τανάσοφ, ο Μπεγκόκοφ του έστειλε την μπάλα, φέρει στην περιοχή, ο Μπεγκόκοφ θα σουτάρει γκολ, 1-0. Μπεγκόκοφ του πέρσερε την μπάλα ο Ατανάσοφ, για να πάει μπάλα στον Ατανάσοφ, ο Μπεγκόκοφ την έστειλε. Ο Ατανάσοφ του φέρει την μπάλα στην περιοχή, σουτάρει στην ελεγχόμενη μεριά της εστίας του Κουτσουμαράκη. 1-0 η γηπεδούχη στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, νωρίς ανοίγουν το δίκτυο του σκορ με τον Μπεγκόκοφ. Εκτελέστηκε γρήγορα στον Ατανάσοφ, το σούτ του Ατανάσοφ, 2-0. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Εξωτερικό φάλσο. Μπάλα πάνω από το Κουτσουμαράκι. Δεν μπόρεσε να το βγάλει ο Κουτσουμαράκης. 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τανάσοφ έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. Η εκτέλεση. Γκολ. Ακυρώνεται ως offside. Το γκολ ακυρώνεται ως offside. Δεν ξέρω τώρα ποιος ακριβώς ήταν εκτεθειμένος. Η μπάλα βέβαια κάπου ακούμπησε για να πάει στα δίκτυα. Από τον Παπαδόπουλο σηκωμένο το σημειάκι, ο Μαδένης υποδεικνύει offside, το γκολ ακυρώνεται στο 15. Εδώ ο Ατανάσοφ σουτάρει, η μπάλα out. Ανδρίκος, σουτ του Ανδρίκου, αυτό δεν αποτελεί πηγή κινδύνου για την εστία του Κουτσουμαράκη. Ο Διγενής κλέβει την μπάλα. Την επιλογή εδώ με τον Νικολόφ στον Ατανάσοφ, ο οποίος κόβεται τελευταία στιγμή σε κόρνερ από τον Πατσούλα. Κόρνερ στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπεγκόκοφ πλασαριστά στον Ατανάσοφ. Ο Ατανάσοφ σηκώνει την μπάλα ψηλά στο ύψος του πέναλτι, το σούτ που πραγματοποιεί ο Νικολόφ είναι άστοχο. Προσποίηση του Νικολόφ εκτός περιοχής, έτοιμος για το σούτ. Φέρει την μπάλα στον Μπεγκόκοφ. Εδώ ο Ατανάσοφ. Μπαλιά πέναλτι στην πλάτη για τον Λατροβαλίεφ, ο οποίος είναι σε θέση offside. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν out εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νικολόφ στην περιοχή. Θα σουτάρει μπάλα κοντράρι. Τελέστηκε στο Τζινίουγλου. Κουθουρίδης έκοψε και Ανδρίκος με τον Μπεγκόγκοφ. Ανδρίκος στον Κουθουρίδη. Ατανάσοφ, πολύ ωραίες συναλλαγές στην μεσαία γραμμή. Το σούτ Ατανάσοφ άστοχο. Ημίωρο συμπληρωμένο στο Auschwitz. Εκτελεί ο Ατανάσοφ. Έρχεται ο πρώτος Στεφανίδη. Ο Κουτσουμαράκης μαζεύει την μπάλα. Αρχικά ο Ζαράκης, όμως ο Ανδρίκος θα γίνει κάτοχος μπάλας. Γυρίζει ο Ανδρίκος, ο Κουτσουμαράκης θα βγει από την εστία του με το δεξί του χέρι που μακρύνει την μπάλα εκτός περιοχής. Λατροβαλίεφ, έτοιμος για το σούτ, το πραγματοποιεί, 3-0. Συρτό σούτ του Λατροβαλίεφ στο 35, 3-0. Η γηπεδούχη Νικολόφ, συγγνώμη, ο Τανάσοφ. Λατροβαλίεφ στον Ατανάσοφ. Προσποίησε ο Ατανάσοφ, το σούτ δοκάρι και out. Ανδρίκος προσποίησε, ελιγμός του Ανδρίκου, πέρασε δύο και άλλον. Θα μπει στην περιοχή και άλλος ελιγμός του Ανδρίκου. Τελευταίος ήταν παραπανίσιος. Ευτυχώς γι' αυτόν η μπάλα δεν χάθηκε. Κουθουρίδης με τον Νικολόφ. Εκεί είναι ο Ατανάσοφ στα πλάγια της περιοχής. Σέντρα του Ατανάσοφ. Δεν πρόλαβε ο Ανδρίκος. Ατανάσοφ. Μπεγκόκοφ, κεφαλιά του Στεφανίδη. Η μπάλα είναι out.
Ατανάσοφ. Σέντρα σούτ ουσιαστικά του Ατανάσοφ, άστοχο. Το βολέ του goalkeeper. Κεφαλιά στην πλάτη, Ανδρίκος τέτα τέτα, πλασάρι πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κουτσουμαράκη, μεγάλη ευκαιρία. Γκούλα, εδώ χάθηκε η μπάλα. Χινάκης στην απόκρουση επί του σουτ που πραγματοποίησε ο Τσαντικίδης, κρατάει το παραβίαστο της εστίας του ο Νιαρός. Το κουνάκι του Ατανάσοφ για τον Μπεγκόκοφ. Κόπηκε από τους φιλοξενούμενους. Να εδώ οι προϋποθέσεις με τον Κρότα σε αντεπίθεση. Και ο Σιώης, ο οποίος κόβεται από τον Ατανάσοφ σε κόρνερ. Κόρνερ οι φιλοξενούμενοι. Εδώ το γέμισμα. Ατανάσοφ φέρει την μπάλα στην περιοχή και μεγάλη ευκαιρία την οποία χάνει ο Ανδρίκος τέτα τέτ, δεν καταφέρνει να πλασάρει την εστία του Κουτσουμαράκη. Κουθουρίδης. Το σούτ του Κουθουρίδη είναι χλιαρό, καμία ανησυχία για τον Κουτσουμαράκη. Κρότα. Ο Πέγκας έλεγε να διώξει το σούτ, κοντράρει μπάλα, ο Χινάκης πρόλαβε πριν η μπάλα βγει κόρνερ και εδώ βέβαια σταματά την φάση μαζεύοντας την μπάλα κανονικά και δίνοντάς την περαιτέρω στο συμπαίκτη του. Γεμίζει ο Παπαδόπουλος. Κεφαλιά ο Ανδρίκος. Ξανά σε αυτόν η μπάλα, έτοιμος για το σούτ ο Νιαρός, τον πραγματοποιεί, άστοχο. Το σούτ, καλό το σούτ από τον Χριστοφορίδη πάνω από το δοκάρια του Χινάκη. Πλεονέκτημα αφήνει ο ρέφερι, εδώ είναι ο Λάτρο Βαλίεφ, μια και μπάλα πήγε στους γηπεδούχους. Το σούτ από τον Ατανάσοφ, λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κουτσουμαράκη. Καλή παλιά, βγήκε ο Χινάκης προλαβαίνοντας τον Γεωργίου και μαζεύει. Το κόρνερ εκτελέστηκε στο πρώτο δοκάρι, μπάλα περνάει παράλληλα από όλους, κανείς στην τροχιά της μπάλας από την απέναντι μεριά, out. Τσινίογλου πέρασε πολύ ωραία. Για να δω την επιλογή εδώ. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ του Τσαντικίδη. 3-1 οι φιλοξενούμενοι. Ωραία ενέργεια. Το σούτ υπέροχο. Ψηλά στο βάθος των δικτύων του Χινάκη. 3-1 στο 71 μειώνουν το δίκτυο του σκορ οι φιλοξενούμενοι. Φαουλ ο Ζαράκης, Χινάκης μαζεύει. Μπεγκόκοφ, το σούτ του Μπεγκόκοφ άστοχο. Μπεγκόκοφ, εκτελεί το φάουλ με τα πόδια, απομακρύνει την μπάλα ο Κουτσουμαράκης. Κουθουρίδης, απομακρύνει την μπάλα. Πέρασε από το Σάβα, βρήκε αέρα αυτός, προλαβαίνει όμως για να γυρίσει την μπάλα πίσω. Στον Κουτσουμαράκη. Λάθος και από το Κουτσουμαράκη, Ατανάσου, προλαβαίνει όμως ο Κουτσουμαράκης, εκτινάσεται και παραχωρεί κόρνερ. Μπεγκόκοφ εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά από τον Κουθουρίδη άστοχη. Ανδρίκος. Για να δούμε την επιλογή του Ανδρίκου αυτή τη φορά, το σουτ πολύ χλιαρό στην αγκαλιά του Κουτσουμαράκη. Ατανάσοφ, το σουτ χλιαρό, καμία τύχη. Παλιά είναι καλή, στα πλάγια Γεωργίου, το σουτ από τον Τσαντικίδη, άστοχο. Έκοψε ο Στεφανίδης με αποτέλεσμα να φύγει από την πάσα του Ατανάσοφ ο Ανδρίκος. Ο Ανδρίκος θα βγάλει ένα διαγώνιο σιρτό σουτ, άστοχο και αυτό. Ζαράκης. Το σουτ από τον Γεωργίου μαζεύει ο Χινάκης.
Μπαλιά του Μπεγκόγκοφ προς τον Ανδρίκο, κατεβάζει ο Ανδρίκος με Χριστοφορίδη. Ανδρίκος θα σουτάρει, γκολ τη φορά αυτή από τον Ανδρίκο μετά από 4 προσπάθειες και 2 δοκάρια. Ο Ανδρίκος πραγματοποιεί το 4-1 στο 92, καταχειροκροτούμενος. Ο νεαρός σφραγίζει το νικηφόρο αποτέλεσμα των γηπεδούχων στον 22ο λεπτό. Αποκρούει ο Χινάκης σε αυτό το μακρινό φάουλ του Τσαντικίδη σε κόρνερ. Κόρνερ εκτελέστηκε γρήγορα. Τρομερό γκολ του Τσαντικίδη. Από πάρα πολύ μακριά στην απέναντι διεστία του Διγενή, ο Τσαντικίδης στο 94 μειώνει το δίκτυο του σκορ σε 4-2 την φορά αυτή με ένα πολύ μακρινό φαλτσαριστό σουτ.